Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Bullet Game μιλάμε εδώ. Μετά από πάρα πολύ καιρό, άλλοι είπαν ότι πεθάναμε, άλλοι είπαν ότι ζούμε. Ομολογουμένως κάπου στη μέση είναι αλήθεια. Σήμερα έτυχε να είμαι άρρωστος και δεν μπορώ να πάω σε καμία δουλειά, να μην δουλέψω πουθενά. Και για ποιο λόγο, γιατί όχι, να μην παίξουμε ένα παιχνιδάκι μαζί. Έτσι, αυτό είναι ένα μπορεινό παιχνιδάκι, έτσι ωραίο καπλωμένο. Το Manolord. Να το δούμε μαζί. Έχω χαλάσει κάποιες ώρες στο συγκεκριμένο παιχνιδάκι, άρα ξέρω βασικά πραγματάκια. Και πάμε να δούμε το χάρτη που παίζουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι στο Μεσαίωνα, για κάποιον που μπορεί να μην ξέρει το παιχνίδι για αυτά. Είμαστε στη χώρα, μάλλον, εγώ λέω τώρα κάπου εκεί στη Βόρεια Ευρώπη. Δηλαδή, Γερμανία θυμίζουν τα ονόματα. Τέτοια φάση. Στην ουσία βλέπουμε το χάρτη και βλέπουμε διάφορα nodes, διάφορες ύλες που σου δίνει κάθε περιοχή. Έχουμε και έναν αντίπαλο ο οποίος είναι ακριβώς δεξιά μας. Πρέπει να ακολουθήσεις μια συγκεκριμένη στρατηγική ώστε να κατακτήσεις όλο το χάρτη για το τωρινό patch τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Λοιπόν, να μην χάσουμε χρόνο. Πρώτα απ' όλα να δείξω με τι ξεκινάμε. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό μάλλον κομμάτι γης, το οποίο και είτε βουτήξαμε είτε κληρονομήσαμε. Δηλαδή βλέπω κεριάκι έχουμε και δάση, δύο δάση μεγάλα βλέπουμε σαν εδώ, και ζώα έχουν πάρα πολλά τα δάση μας, ευτυχώς έχουν rich deposit με τραγιά. Και αλάτια έχουμε εδώ, κλαίει, εγώ θα κλαίω σε λίγο. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε και τι fertility παίζει. Λοιπόν, για να σπείρουμε εδώ πέρα, το μόνο κομμάτι που μπορούμε να σπείρουμε είναι εδώ, που θα έχει κάποια σχετικά καλή απόδοση είναι εδώ, που είναι το κοιτασμά μας, που δεν μας συμφέρει καθόλου. Να το χαλάσουμε για να βάλουμε σπαρτάξεις εγώ και μαλακίες. Flax, που είναι και καλά για να φτιάξουμε κλώστο εφαντουργικά και μαλακίες, ποτέ, κόκκινα όλα. Barley ποτέ, και Rai είναι λίγο καλύτερη η φάση του. Ακριβώς αριστερά βλέπουμε εδώ ότι αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ καλή, είναι καταπράσινη όλη. Όπως λένε, εδώ πέρα π.χ. άμα το παίρναμε αυτό εδώ, μετά μπορούσαμε να κάνουμε φάρμες, ώστε να τροφοδοτούμε την πόλη από εδώ τέλος πάντων, η οποία ονομάζεται Goldhof. Εμείς θα την πούμε το στέκι του καβλιάρι. Ωραία. Έχουμε και έναν ωραίο καβλιάρι με ένα αυτιάρι που θα τους τάψει όλους. Και θα ξεκινήσουμε, παιδιά, με τις βασικές μας ανάγκες. Οι οποίες ποιες είναι αυτές. Πρέπει να δούμε πού θα μπει η πόλη. Καλό είναι η πόλη να ξεκινήσει από εδώ πέρα που έχουμε κοντά το camp. Οπότε θα το πάμε τώρα εμείς εδώ, έτσι να κάνουμε κάτι δρομάκια έξαλα, έτσι να παίξουμε μπαλίτσα, ωραία, και να το ενώσουμε, να αφήσουμε το πινέλο μας να παίξει και να διασκεδάσει. Θέλω να είναι έτσι ψιλοφυσικό, ρε παιδί μου, όσο παραπάνω γίνεται. Τι χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα? Όπως βλέπουμε εδώ έχουμε κάποιες προμήθειες τέλος πάντων και ύλες για να χτίσουμε τα πρώτα μας κτίρια ώστε να ξεκινήσει το χωριό, το στέκι του καβλιάρι, και θα ξεκινήσουμε με τα logistics. Δηλαδή θέλω πρώτο φαγητό να φύγει από εδώ πέρα μέσα, να φύγει μάλλον από εδώ πέρα από έξω που μπορεί να βρέξει και να χαλάσει ή οτιδήποτε, και να το βάλω στις κεντρικές μας αποθήκες, οι οποίες θέλω να τις μαζέψω όλες μαζί κάπου και να τις βάλουμε εδώ, ας πούμε. Και για ποιο λόγο όχι να το χωρίσουμε και αυτό εδώ, ώστε να είναι, ρε παιδί μου, πιο έτσι τετραγωνισμένο κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το γκράναρι μας, το οποίο θέλω, πού είναι τα ζώα, εκεί, θέλω να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα ζώα, δηλαδή εδώ, να μπει εδώ, και στο καπάκι θέλω το storehouse μας να είναι ακριβώς απέναντι, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλά και πλήρως. Μετά από αυτό, η πρώτη δουλειά μας είναι, αφού μένουμε στις σκηνές αυτή τη στιγμή που μιλάω, να φτιάξουμε μια βρύση για νερό, την οποία θα βάλω ακριβώς δίπλα.
και πάμε να πατήσουμε play, να το δούμε. Θέλω πριν το προχωρήσω σε γρήγορο χρόνο να χαζέψετε ακριβώς πόσο ρεαλιστικό είναι. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχω κολλήσει τόσο μα τόσο πολύ με αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, οι τύποι τώρα τι κάνουνε. Θα πάνε να κουβαλήσουν ύλες από εδώ, υλικά, έτσι. Και θα πάνε εδώ που είναι να χτίσουν και κοιτάξτε να δείτε, αυτός που έχει μαζεύει πέτρα από τα supplies. Και κοιτάξτε εδώ να δείτε πώς θα μεταμορφωθεί το μέρος εδώ. Φτιάχνουν τα θεμέλια, ξέρω και αυτά, καθαρίζουν. Παπ, έφερε το πρώτο υλικό και ξεκινάνε να χτίζουν από κάτω. Βλέπουμε δηλαδή ότι πηγαίνει γρήγορα. Θα αρχίσει να μεσάγει με σένα. Ο γείτονας ήταν, τέλος πάντων. Και κοιτάξτε πόσο καλά το πηγαίνει, με τη λεπτομέρεια, ξέρω εγώ, φτιάχνει το σπίτι. Είναι να το χαζεύεις με τις ώρες. Το σπίτι, την αποθήκη. Και έτσι λοιπόν έχουμε φτιάξει τον γκραναρί μας και θα βάλουμε εδώ έναν worker και έναν worker εδώ ώστε να μαζέψουν τα υλικά και να τα κρύψουμε ώστε να μην είναι εκτεθειμένα στη φύση. Αυτό που θα κάνουμε αμέσως μετά είναι θέλουμε να φτιάξουμε 5 σπίτια. Τα 5 σπίτια που θα φτιάξω θα τα βάλω εδώ στον βασιλικό δρόμο. Ο μεγάλος δρόμος λέγεται King's Road. Από εδώ πέρα περνάνε όλοι οι έμποροι, περνάνε όλοι. Αυτοί οι μικροί δρόμοι είναι δικοί μας, δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Μας γράφουν όλοι στα παλιά στα παπούτσια, δεν ασχολείται κανένας. Κανένας δεν ασχολείται με εμάς. Ναι, εδώ δεν γίνεται. Εδώ όμως. Εδώ όμως θα γίνει. Άμα το πάμε έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε. Θέλουμε εμείς να κάνουμε αυτή τη δουλειά για αρχή. Είναι έτσι. Έτσι είναι 6 σπιτάκια, ίσα ίσα να ξεκινήσουν την αρχή μας με αρκετές ύλες, τα οποία θα φτιαχτούν εδώ και κατευθείαν θα βάλουμε έναν ξυλοκόπο, ο οποίος θα ξεκινήσει να κόβει ξύλα, τέλος πάντων, από αυτό το δάσος θα διαλέξω, γιατί από εδώ έχουμε ζώα και μπορεί να φύγουν. Μην στεναχωριέστε, μπορούμε να ξαναφυτέψουμε, δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες, οπότε μην στεναχωριέται κανένας. Θα βάλουμε εδώ το ξυλοκόπο μας και ακριβώς δίπλα, επειδή θα έρθει και χειμώνας, πρέπει να βάλουμε έναν τύπο ο οποίος θα παράγει καυσόξυλα και τέτοια. Οπότε το προχωράμε λίγο πάλι. Βλέπουμε ότι έχουμε 3 οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν δουλεύουν πουθενά, δεν κάνουν κάτι. Και επίσης να μην ξεχάσω να φτιάξω το marketplace μου. Sorry, παιδιά, γιατί έχει χαλάσει το ποντίκι και δεν παίξω τι στο μπούτσο γίνεται. Ό,τι παρατάς, σε παρατάει. Και να βάλουμε ένα marketplace, τέλος πάντων, το οποίο να είναι κοντά και για ποιο λόγο όχι εδώ. Να είναι. Νομίζω δεν είναι άσχημα να κάνουμε ένα παζάρι εδώ. 68 θέσεις είναι άσχημο. Παπ. Το βάλαμε και αυτό δίπλα. Αυτό γιατί το κάνουμε. Αυτό το κάνουμε για να έχουμε μέρος. Π.χ. αυτός που δουλεύει εδώ στο Granary φτιάχνει ένα market και τις ύλες που έχουμε μαζέψει τις πουλάει στον κόσμο. Εδώ έχουμε μαζέψει αρκετά πράγματα. Μόνο σπίτια λείπουν να κάνουμε. Τα οποία και κάνουμε. Και ήδη μπαίνουν μέσα. Και έχουμε και 2 ξύλο ώστε να κάνουμε και μια επέκταση ακριβώς από δίπλα. Και μου φαίνεται θα είναι μετά μόνο ένας ο οποίος θα είναι χωρίς σπίτι, νομίζω. Με το που έχουν όλοι σπίτι, οι σκηνές προφανώς φεύγουν. Να μετακινήσουμε και το μουλάρι μας. Όχι, στο νερό δίπλα. Θα το βάλω εδώ. Και πιστεύω πως είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για το συγκεκριμένο. Θα βάλουμε εδώ ένα ξυλοκόπο, ο οποίος θέλω να κόψει εδώ έξω τα ξύλα. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνω, παιδιά, που κόβω ξύλα, αλλά δυστυχώς να προχωρήσουμε έτσι θα γίνει. Και ο άλλος εδώ πέρα μπροστά να κόψει ό,τι άλλο μπορεί. Βλέπουμε ότι είναι Μάιος, καλό θα είναι να βρούμε έναν
κυνηγό, ο οποίος θα μας φέρει φαγητό, γιατί το φαγητό δεν είναι για πάντα. Βλέπετε μπροστά ότι έχουμε 4 μήνες μπροστά μας καλυμμένο το φαγητό, για τον κόσμο που έχουμε τώρα στην παρέα μας, τέλος πάντων. Θα τον βάλω εδώ, τον κυνηγό. Θα τον βάλω να χτιστεί γρήγορα, δηλαδή να τον βάλουμε ένα highest priority. Γιατί πρέπει να ξεκινήσει, να μαζεύει, τέλος πάντων. Οπότε, του λέμε να πάει εδώ, να κάνει το κυνήγι του, να είμαστε ξένιαστοι και από φαγητό. Θέλω να δείξω πόσο ρεαλιστικό είναι. Λοιπόν, τώρα ο κυνηγός πήγε και μάζεψε, πήγε και κυνήγησε μέσα στο δάσος και έπιασε ένα ελάφι. Το τεμαχίζει, το καθαρίζει. Και το πάει και το κόβει στη μέση και από εδώ θα έρθει κάποιος, θα μας έδωσε 2 κρέας και ένα hide, ένα pelt, ας πούμε. Και βλέπουμε ότι θα έρθει αυτός που δουλεύει δίπλα στο granary και θα τα πάρει. Και το προϊόν θα το πάει στο granary. Να, εδώ φορτώνει και ο ένας και ο άλλος. Φορτώνουν κανονικά, ο ένας πήρε την προβιά και όλος πήρε τα κρέατα και αυτά και το πηγαίνει στον γκράναρι, να το βάλει μέσα. Εμένα προσωπικά, παιδιά, αυτό θα σας πω, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια. Έχει βρέξει, τώρα που έχει πέσει ήλιος, που είναι και Ιούνιος, σιγά σιγά η βροχή, άμα βάλουμε τον χρόνο να προχωρήσει, βλέπετε, στέγνωσε. Είναι πάρα πάρα πολύ ψαγμένο παιχνίδι, ας το πούμε. Οπότε, επειδή έχουμε έναν ο οποίος είναι χωρίς σπίτι ακόμα, να ανοίξουμε 2 σπιτικά ακόμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Μπορείς να φτιάξεις πάρα πολλά πράγματα. Ασχοληθείς με πάρα 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 πολλά. Δηλαδή, έχει παραγωγή. Δηλαδή, έχεις τον πρωτογενή τομέα, την αλφα φάση του, που παίρνεις, ξέρω εγώ, τον μπλοκ με το αλάτι, το επεξεργάζεσαι και μετά μπορεί να βάλεις κρέας μαζί με αλάτι και να βγάλεις, ξέρω εγώ, λουκάνικα, ή ξέρω εγώ, να πάρεις το κλέι και να το ψήσεις στο φούρνο και να βγάλεις κεραμίδια, ή τα ζώα τα οποία μπορεί να φτιάξεις από τα ζώα, να φτιάξεις κάπες, παπούτσια, ό,τι θες, χειμερινά ρούχα. Εδώ με την πέτρα δυστυχώς ακόμα γίνονται λίγα πράγματα, δηλαδή μπορεί να φτιάξεις και μια εκκλησία, να φτιάξεις στο κάστρο το Manor, δηλαδή στην ουσία τη βίλα που θα μένει ο δικός μας, και έχει εμπόριο, έχει farming, μπορούμε, ξέρω εγώ, να μαντρώσουμε ένα χώρο και να... Για τους λάτρεις τώρα του ξύλου, δηλαδή της μάχης και αυτά, μπορεί να φτιάξεις στρατό, αλλά θα πρέπει να τον εξοπλίσεις αν θες να έχεις στρατό, αλλιώς με λίγο κόσμο που ξεκινάς του τύπου άντε 20 ατόμων και αυτά, γιατί τέτοιο εξοπλισμό έχεις στην αρχή, ακόμα δεν τον έχουμε παραλάβει, δεν έχει κάποιο bandit κοντά, πας, σκοτώνεις τα bandit camps που βγαίνουν στο χάρτη κατά καιρούς, παίρνεις χρήματα και μετά μπορείς να πας εδώ και να πάρεις μισθοφόρους, ο οποίος κοστίζει ένα μήνα και είναι αρκετά χρήματα αυτά που βλέπουμε εδώ, δηλαδή καμία σχέση με αυτά, είναι αυτά. Αυτά εδώ είναι τα λεφτά τα κανονικά. Αυτά εδώ είναι τα domestic. Και τέλος πάντων, θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σας, για να μην σας κουράζω πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω αν θα αρέσει το συγκεκριμένο παιχνιδάκι. Αν θα θέλατε να το δούμε, μην φανταστείτε τώρα για πολύ, για κανένα 2 επεισοδιάκια έτσι να γουστάρουμε και να ψιλογελάσουμε. Θα περιμένω λοιπόν να δω τα comments σας από κάτω. Καλώς ήρθατε πάλι. Είχαμε χαθεί. Προχωράει γενικά, φαντάζομαι οι ζωές όλων σας που μας θυμάστε από παλιά έχετε προχωρήσει όλοι, οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς το ίδιο πράγμα κάνουμε. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα update για ποιο λόγο έχουμε κόψει και διάφορα. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε μεγάλα project που δεν τα περιμέναμε ότι θα τα κάνουμε και δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία. Μάλλον δεν πρέπει να μπω στη διαδικασία να τα εξηγήσω ακόμα, γιατί δεν είναι τελειωμένα, και ότι δεν είναι τελειωμένο καλό είναι να μην το συζητάς. Αλλά θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ
σε όλα τα παιδιά που κατά καιρούς μπαίνουν σε βίντεο μας, γράφουν, ξέρω εγώ, που είστε παιδιά, χαθήκατε, στέλνουν μήνυμα, μπαίνουν στο Discord μας, ψάχνουν, ρωτάνε κλπ. Εκτιμούμε πάρα πάρα πολύ κάθε έναν από εσάς και ευελπιστούμε στο μέλλον το συγκεκριμένο κανάλι να πάρει τη μορφή που θέλουμε να πάρει. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο gaming, θέλουμε αυτά που κάνουμε εκτός υπολογιστή, εκτός οθόνης, να μπορέσουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας και να δείτε ορισμένα πράγματα. Όταν βέβαια είναι κατάλληλη η ώρα, όταν είναι κατάλληλη η στιγμή. Οπότε για πρώτο επεισόδιο νομίζω, παρότι θεωρητικά θα είναι μικρό, αυτό θέλω να δείξω προς το παρόν και αναμένω τα σχόλιά σας. Να είστε πάντα καλά και καλή συνέχεια.